Οριστική ταφόπλακα φαίνεται πως μπαίνει στο θέμα της Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. Μετά από 12 περίπου χρόνια διάστημα κατά το οποίο υπήρξαν δεσμεύσεις, βρέθηκαν ανάδοχοι, παραχωρήθηκε ακόμη και έκταση. Το θέμα θεωρείται λήξαν μετά και τις σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή, στις οποίες και τονίζει ότι πόροι για επιπλέον έργα δεν υπάρχουν. Ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Θράκης, Άκης Ζησίδης, τόνισε πως η αδράνεια των αρμόδιων φορέων είχε ως αποτέλεσμα αυτή την αρνητική απόφαση για την Αλεξανδρούπολη. Μετά την αδράνεια όλων των φορέων ήρθε η απόφαση του Υπουργού που αδικεί πάλι για άλλη μια φορά την περιοχή μας. Σχετικά με τη Λιμενική Ακαδημία και τη μη ίδρυσή της. Οι οικονομικοί λόγοι που προφασίστηκε ο Υπουργός, όπως δήλωσε ο κ. Ζησίδης, δεν ήταν σημαντικοί, καθώς η Λιμενική Ακαδημία, όπως είπε, θα μπορούσε να στεγαστεί σε ένα στρατόπεδο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε η δυνατότητα να στεγαστεί και σε στρατόπεδο της περιοχής μας και όχι στον πόρο. Για άλλη μια φορά βλέπουμε την απαξίωση της περιοχής μας, αισθανόμαστε αδικημένοι, κάτι πρέπει να γίνει.